Φτάσουμε πάρα πολύ ψηλή άμμο που στην αρχή του 20ου αιώνα τη χρησιμοποιούσαν για να κάνουν αμμόλουτρα. Συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Και παρόλο που αυτές τις μέρες με τον αέρα είναι λίγο ανακατεμένη η θάλασσα, μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι πάρα πολύ καθαρά τα νερά. Εδώ αυτή η περιοχή ονομάζεται Αστρίδα. Δημιουργήθηκε κυρίως από τις ανάγκες των κατοίκων των ορεινών χωριών που έπρεπε να έρθουν εδώ για να μαζέψουν τις ελιές κυρίως το χειμώνα. Άρχισαν να χτίζουν μικρά καλύβια για να ζουν το χειμώνα εδώ και πολλά από αυτά τα καλύβια τώρα έγιναν ξενοδοχεία και δωμάτια για τους τουρίστες. Μέχρι εδώ είδαμε ότι η θάσος ήταν καλυμμένη με ελιές. Η θάσος φημίζεται για το λάδι της και τις ελιές της. Οι κάτοικοι εδώ ξεκίνησαν να καλλιεργούν ελιές 3.500 χρόνια πριν, όπως σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν 1.000.000 ελαιόδεντρα στη θάσο και τις μαζεύουν τους χειμωνιάτικους μήνες από τις αρχές του Νοέμβρη μέχρι και τον Μάρτιο. Είναι οικογενειακή επιχείρηση εδώ για τους κατοίκους της θάσου και εκείνους τους μήνες έχουμε περίπου 2.000 Βούλγαρους που έρχονται εδώ για να μαζέψουν τις ελιές. Η θάσος φημίζεται για το λάδι της και για τις ελιές της. Οι μαύρες οι τρούμπες που γίνονται εδώ, ειδική ποικιλία, αλμυρές ελιές, πολύ ζαρωμένες. Εσείς έχετε τρούμπες, όχι, ε!